Ασφαλώς οι επίκαιρες ερωτήσεις πρέπει να είναι επίκαιρες και όχι να συζητιούνται 12 μέρες μετά. Το προσπερνώ τώρα γιατί δεν είναι δικό μας θέμα, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να απαντήσει στον κύριο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείοντας τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και αποφεύγοντας να γενικεύσει τη συζήτηση. Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Είναι εύκολος αντίπαλος και κυρίως είναι βολική αυτή η κόντρα για να αναστηλώνεται ο δικοματισμός. Παλιά τακτική. Η δική μας ερώτηση αφορά την απογείωση της αστυνομικής βίας και του αυταρχισμού με καταγεγραμμένες σκηνές βαρβαρότητας, ξυλοδαρμούς, προσαγωγές στο σωρό, πολλές εκφράσεις και πράξεις απείρου κάλους εντός εισαγωγικών, κυρίως από ορισμένους αστυνομικούς της Δίας και των ΜΑΤ. Αυτά δεν αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, υπερβάλλοντα ζήλο ή εξαιρέσεις από κάποιους. Υπάρχουν και τέτοιοι μέσα στην αστυνομία, οι οποίοι παραμένουν, παρότι τους γνωρίζετε. Αλλά είναι κυβερνητική κατεύθυνση, η οποία υλοποιείται με σχέδιο και με πρόγραμμα. Και έχει τρεις στόχους. Πρώτον, να φορτώσει στο λαό τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την διαχείριση της πανδημίας και ιδιαίτερα την νεολαία που δικαιολογημένα διαμαρτύρονται για αυτά που δεν έκανε η κυβέρνηση ή η κυβέρνηση σύμφωνα με τις υποδείξεις που έκαναν και τα σωματεία των υγειονομικών και τα σωματεία των εργαζομένων και άλλοι μαζικοί φορείς. Δεύτερον, να φημώσει και να επιβάλλει με αυτή την αστυνομική τρομοκρατία να φημώσει το λαό που διαμαρτύρεται γιατί η κυβέρνηση, κύριε Χρυσοχοίδη και κύριε Γεραπετρίτη που είσαστε εδώ, έβαλε σε lockdown το λαό και τον τσάκισε στα νομοσχέδια. Ξέφυγε από κάθε όριο. Πέρασε νομοσχέδια βαρβαρότητας, νομοσχέδια που χτυπάνε το λαό και την ίδια στιγμή τον καλεί να μην διαμαρτύρεται. Προσπαθεί να του βουλώσει το στόμα όταν τσακίζεται η ζωή του σε πάρα πολλούς τομείς. Και βέβαια, να σας πούμε και κάτι ακόμα εδώ. Ότι οι χιλιάδες νέοι και νέες που βγήκαν στους δρόμους δεν βγήκαν για να βάλουν φωτιές. Δεν βγήκαν για να κάνουν καταστροφές, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα κάνουν συγκεκριμένες ομάδες. Αυτά τα έκαναν και χουλιγκάνοι, που η αστυνομία έχει αλλού το μέτωπο. Και όχι εκεί, δεν μπορούσε να τους ελέγξει όταν έμαθε ότι οι ομάδες ξεκίνησαν για τη Νέα Σμύρνη. Ούτε βέβαια το γραφικό που λέτε, και το λέτε σκόπιμα βέβαια, δεν κατέβηκε η νεολαία επειδή τους είπε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω, έχει εξελιχθεί στο σύγχρονο τέρας του Λοχνές, όπου όλοι ακούνε ότι υπάρχει και κανείς δεν το έχει δει. Τρεις και ο κούκος είναι. Σταματήστε να παίζετε αυτό το παιχνίδι. Τρίτον, οι εικόνες που ζούμε, και μάλιστα ήρθε πάνω και στην ώρα του, είναι εικόνες από το μέλλον. Γιατί γνωρίζει και η κυβέρνηση και τα επιτελεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η βάρβαρη αυτή πολιτική θα πυροδοτήσει λαϊκές αντιδράσεις και ιδιαίτερα στην νεολαία. Γι' αυτό και επιτίθεται σε αυτούς. Δεν είναι επιστροφή στη δεκαετία του 60, ούτε ακροδεξιός βραχίωνας που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψει και τις δικές του ευθύνες σε αυτόν τον τομέα. Αλλά είναι ούτε ότι είναι ανεκπαίδευτοι οι αστυνομικοί. Βεβαίως υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιγράφεται στην λευκή βίβλο που μας μοιράσατε χθες και που παρουσιάσατε, η οποία είναι έτσι όμως. Μαύρη. Κατάμαυρη, όπως όλες οι βίβλους που έχει ζήσει ο εργαζόμενος. Μαύρη είναι. Να την πάρει και η κάμερα για να ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει. Γιατί διαμαρτύρεται, δυναμώνει αμφισβήτηση, νιώθει το σύστημα την καυτή ανάσα της αγωνίας και της διαμαρτυρίας των λαών και προσπαθεί να την εμποδίσει. Έστω και αν είναι σε εμβριακή μορφή και τα καταγράφει ακριβώς πάλι η μαύρη βίβλος για την αστυνομία του 21ου αιώνα. Διαμαρτύρεται αλήθεια που σήμερα πεθαίνει ο κόσμος και θησαυρίζουν οι φαρμακοβιομηχανίες, οι πολυεθνικές, ο ιδιωτικός τομέας. Τα βλέπει και τα νιώθει καθημερινά. Και σας ρωτάμε λοιπόν τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, για πέστε μας λοιπόν, η ομάδα κρούσης, δράση ή και τα ΜΑΤ, που λυσαλέα επιτίθεται στον κόσμο,
κόβουν πρόστιμα, ξυλοφορτώνουν κλπ. Πόσους έλεγχους έχουν κάνει σε βιομηχανίες, σε χώρους δουλειάς, που σύμφωνα με μελέτες θεωρούνται υγειονομική βόμβα και είναι ο πρώτος παράγοντας διάδοσης. 180 στα σούπερ μάρκετ μόνο. 35 δεν θέλω να πω βιομηχανίες γιατί θα παραλείψω καμία. Και δεν είναι σωστό. Πόσα πρόστιμα και τι κάνατε για τους επιχειρηματίες. Πόσους ελέγχους εκεί. Εκεί δεν περνάει. Μόνο περνάει και το ξυλοφόρτωμα του κόσμου. Πόσα πρόστιμα, τι έκαναν στο μετρό και η κυβέρνηση γενικότερα, που είναι το δεύτερο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τίποτα. Κανένα μέτρο δεν πήραν. Οι εικόνες λοιπόν και τα βίντεο που είδαμε έχουν ξεσηκώσει ακόμα και είναι και λογικό. Και συνδικαλιστικές οργανώσεις των ίδιων των αστυνομικών, οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι οποίοι αρνούνται να συνεχίσουν να είναι το ρόπαλο του κράτους στις πλάτες των εργαζομένων. Εκτός από κάτι φασιστοειδή, που τα ξέρετε και τα έχετε μέσα και μετά αναρωτιέστε τι γίνεται, όπως ο πρόεδρος της Λάρισσας, που βγήκε τι και είπε και τι έγινε. Ρίξαμε και μερικές μπάτσες, λέει, με ένα σιδερένιο κλόμπς. Αυτοί θα τιμωρηθούν. Τέλος, έχετε αυταπάτες. Και έχετε αυταπάτες, γιατί ξέρετε, δεν πρόκειται να σταματήσει η ταξική πάλι. Ούτε πρόκειται να σταματήσουν οι αγώνες. Ούτε πρόκειται οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα να δεχτούν τη σύγχρονη σκλαβιά που επιβάλλεται με τους νόμους και που επιβάλλει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Θα ξεσηκωθούν αργά ή γρήγορα και εμείς θα είμαστε μαζί τους. Πάντα. Και αποδείξαμε και με τις τάσεις μας, όταν όλοι οι άλλοι δεν μιλάγαν καθόλου. Με υγειονομικά μέτρα, αυστηρά, οργανωμένη, πειθαρχημένη απειθαρχία παντού, σας έβαλαν τα γυαλιά. Όταν μας αμολύσατε στο Πολυτεχνείο, 5.000 αστυνομικούς σε 1.500 διαδηλωτές που δεν φορούσε κανένας τους ούτε μάσκα. Και ευτυχώς, μάλλον τη γλιτώσαμε. Αποτύχει τότε. Τι λέμε λοιπόν εμείς, όσο. Ολοκληρώστε, έχετε και δευτερολόγια. Κλείνω. Όσο η κατεύθυνση της αστυνομίας δεν αλλάζει και προσανατολίζεται στο χτύπημα του λαϊκού κινήματος και όχι αποκλειστικά και μόνο στο χτύπημα του οργανωμένου εγκλήματος, έτσι θα πηγαίνει. Σας ζητάμε τώρα, διαλύστε την ομάδα Δίας, την ομάδα δράση. Έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα, δεν το καταλαβαίνετε. Άδικο έχουν όλοι. Έχετε συνέστηση τι συμβαίνει. 15χρονα παιδιά με τα ψηλά τα χέρια με ένα κινητό πάνω τους στον τοίχο για να τους ελέγξουν. Βρίσιμος ο κοπέλες. Τα είδατε το τι ακούστηκαν. Έτσι διαπαιδαγωγείται την αστυνομία. Δεύτερον, τα ΜΑΤ. Ένα στρατιωτικό σώμα. Τι χρειάζονται. Χτυπάνε το οργανωμένο έγκλημα ή χτυπάνε τις λαϊκές εκδηλώσεις. Τρίτον, η πανεπιστημιακή αστυνομία. Σας καλούμε, αν και ματέως, να το ξανασκεφτείτε. Θα έχει να την ακυρώσετε. Θα πετύχετε το αντίθετο. Δεν πρόκειται το φοιτητικό κίνημα να υποταχθεί με αστυνομικές μεθόδους. Θα τα λύσει τα προβλήματα του. Κύριε Παφιλή, επιτρέψτε μου έναν προσωπικό τόνο, με πολύ αγάπη και πολύ συμπάθεια. Αν αυτό το ζωφερό κλίμα αντιδημοκρατικό περιβάλλον που περιγράψατε υπήρχε κιόλας, πραγματικά εγώ δεν θα ήμουν υπουργός και πιθανότατα θα διαδηλώναμε και οι δύο μαζί στους δρόμους. Επιτρέψτε μου και πάλι, επαναλαμβάνω τον προσωπικό τόνο, εσείς είστε παλιός αγωνιστής, ξέρετε τι σημαίνει αστυνομοκρατία, ζήσατε και ένα μέρος της Χούντας, άρα ο λόγος σας και οι παραστάσεις σας πιστεύω ότι πρέπει να έχουν ένα μέτρο και σύγκριση. Ας πάρουμε λοιπόν το επιχείρημά σας από την αρχή. Τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης λέτε ότι είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της κλιμακούμενης κρατικής καταστολής. Κρατική καταστολή. Έτσι γίνεται η κρατική καταστολή. Με ομάδες με μπλοκάκια που κόβουν πρόστιμα COVID. Γιατί αυτό έγινε. Έτσι ξεκίνησε η Νέα Σμύρνη. Η άσκοπη βία που ασκήθηκε, μετά ό,τι και αν προηγήθηκε, είναι προφανές ότι είναι απολύτως καταδικαστέα. Δεν είναι ανεκτή. Ζητήσαμε συγγνώμη διαστόματος του Πρωθυπουργού. Ζητώ και εγώ συγγνώμη από όποιον έχει υποστεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Και ο στόχος μας είναι, με τις παρεμβάσεις που κάναμε, τις νομοθετικές και θεσμικές παρεμβάσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να περιορίσουμε το φαινόμενο στο ελάχιστο
και να αναδείξουμε όλα τα ζητήματα αυθαιρεσίας αστυνομικής και βίας, ούτως ώστε να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει, με τρόπο απόλυτα αντικειμενικό και γρήγορα. Δεν το υποτιμώ σαν γεγονός, λοιπόν, αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη. Δεν λέω ότι είναι μοναδικό. Όσο υπάρχει αστυνομία, όσο υπάρχει εξουσία, θα υπάρχει πάντα και κίνδυνος και γεγονότα κατάχρησης. Το ζήτημα είναι η έκταση, η συχνότητα, η τάση, αν δηλαδή αυξάνουν συνεχώς ή όχι. Και τι μέτρα παίρνουμε, και αν ομόθυμα χωρίς αστερίσκους τα καταδικάζουμε. Με την έννοια αυτή νομίζω ότι συμφωνήσαμε, ότι τα καταδικάζουμε και το όλο το πολιτικό σύστημα συμφωνεί. Κύριε Παφίλη, κυρίες και κύριοι βουλευτές, 12 εκατομμύρια ελέγχους για την πανδημία έχει κάνει η αστυνομία σε ένα χρόνο, σε 12 μήνες. 12 εκατομμύρια ελέγχους. Πόσα επεισόδια έγιναν? 10, 15, 20, 50, 100. Εγώ λέω 100 στα 12 εκατομμύρια. Μοιάζει με καταστολή, κλιμακούμενη κιόλας. Ας σεβαστούμε τις λέξεις πραγματικά. Και θέλω να σας ενημερώσω επίσης, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στους εργασιακούς χώρους, Γενάρη και Φλεβάρη έχουμε 72.000 ελέγχους σε εργασιακούς χώρους. Ούτε η αστυνομία είχε ξαναζήσει τέτοια πανδημία. Κανείς μας δεν ήξερε τι είναι η πανδημία. Γιατί μαυρίζουμε την εικόνα μας? Καλά συνεργαστήκαμε, καλά τα καταφέραμε και ας αυξάνει τώρα πια η κόπωση από το κλείσιμο και ας αυξάνει η κούραση και από τους αστυνομικούς που από το Μάρτιο πέρυσι δεν έχουν πάρει ανάσα. Το ξαναλέω, το γεγονός της Νέας Σμύρνης είναι αποκριστικό. Αλλά αδικούμε τους εαυτούς μας και την κοινή λογική αν λέμε ότι είναι κανόνας. Γιατί κλιμακούμενη κρατική καταστολή θα είχαμε αν ήταν κανόνας. Είναι εξαίρεση. Και μάλιστα ποσοτικά, όχι ποιοτικά, ποσοτικά ασήμαντα, όχι ποιοτικά επαναλαμβάνω. Λέτε στη συνέχεια ότι είναι προκλητική ανακοίνωση της Ελλάς, στην ερώτησή σας, ότι είναι προκλητική ανακοίνωση της Ελλάς και ότι προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Συγγνώμη, η αστυνομία λέει μόνο γεγονότα, τίποτα άλλο. Δεν κάνει κρίσεις, δεν κάνει αξιολογήσεις, δεν είπε τίποτα ψεύτικο, επιθέσεις δέχτηκαν δυνάμεις, δεν γίνεται για όλα αυτά. Υπό την εποπτεία, μετά από δική μας νομοθετική πρωτοβουλία, μετά από δική μας θεσμική κατοχήρηση του συνηγόρου του πολίτη, ο οποίος σε λίγο θα αποκτήσει, όπως ξέρετε, και βοηθό του που θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την αστυνομική αυθαιρεσία και με το μηχανισμό παρακολούθησης της αστυνομικής αυθαιρεσίας διαχρονικά. Δεν αλλάζουν την άσκοπη βία, δεν μπαίνουν στη ζυγαριά από την άλλη μεριά και δεν είναι δικαιολογίες. Θέλω να σας πω. Είναι γεγονότα. Και ας τα κρίνει ο καθένας. Τώρα, σε ποια απογείωση της αστυνομικής βίας αναφέρεστε? Που χρεώνεται μάλιστα αυτή τη βία και στην κυβέρνηση. Είναι απογείωση βίας ότι σε όλη την Ελλάδα σε 50 μέρες, κύριε Παφίλη, έγιναν 632 συναθρήσεις. 632 συναθρήσεις. Και 25 μόνο είχαν επεισόδια. Αλήθεια το ισχυρίζεστε αυτό? Από τις 632 σε 25 έγιναν μόνο επεισόδια. Εδώ έχουμε κλιμακούμενη βία. Οι 189 έγιναν στην Αθήνα. Μόνο σε 19 περιπτώσεις έκλεισαν οι δρόμοι. Και μόνο σε 14 είχαμε επεισόδια. Δεν σας πετάω αριθμούς στο κεφάλι για να εξορροήσω πραγματικότητες. Απλά ψύχρεμα, συζητικά βάζω την κουβέντα στις πραγματικές διαστάσεις. Και κάτι ακόμα, κύριε Παφίλη. Εσείς, το κουκουέ εννοώ, ξέρετε και να διαμαρτύρετε, να διαμαρτύρεστε και να διαφυλάσσετε τις εκδηλώσεις σας. Όταν όμως μιλάμε γενικά, γνωρίζετε πολύ καλά πως δεν είστε μόνοι. Τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη δύο μέρες μετά την Κυριακή ένωσαν το λούμπεν των γηπέδων, όπως σωστά είπατε, και βίαιες μειοψηφίες σε αδιανόητες ενέργειες με 500 και παραπάνω μολότοφ. Καταστολή είναι και αυτό. Με 9 τραυματισμένους αστυνομικούς, κανέναν διαδηλωτή και αναρωτιέμαι ποιος ασκεί βία τελικά. Στη Νέα Σμύρνη συμμετείχατε κι εσείς στην πορεία. Και όταν απρόσκοπτα ολοκληρώσατε τη διαμαρτυρία σας, αποχωρήσατε.
Ποιος σας κατέστειλε? Ποιος χάλασε την εικόνα της δικής σας διαμαρτυρίας? Σας απευθύνω όλα αυτά τα ερωτήματα, αντικρούοντας, επαναλαμβάνω, με συμπάθεια και με προσωπικό τόνο τα επιχειρήματά σας, γιατί θέλω να πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα. Ποιος κερδίζει με λόγια αστήρικτα περί οργείου καταστολής, περί χούντας, περί δεκαετίας του 50? Ποιος κερδίζει? Το Λούμπεν και οι βίαιες μειοψηφίες. Κανένας άλλος. Και τα εκμεταλλεύονται όποια πολιτικά κόμματα δεν έχουν θέσεις, δεν έχουν ραχοκοχαλιά και δύναμη να πούν καθαρά τι πιστεύουν και γιατί. Δεν είναι η περίπτωσή σας αυτή. Θέλω να το πω με σαφήνεια. Αλλά μιλάτε τη γλώσσα τους ορισμένες φορές. Ειλικρινώς. Ολοκληρώνω, κύριε Παφίλη. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με λαϊκό κίνημα, ούτε με εξεγειρμένη νεολαία, ούτε με αγανακτισμένους από την καταστολή πολίτες. Οι μισές διαδηλώσεις, κύριε Παφίλη, ήταν για τον Κουφοντίνα, όπως ξέρετε, στις οποίες δεν συμμετείχατε εσείς. Και μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια κάνουν καταλήψεις κάποια ακραία στοιχεία, όπου οι μισοί και πλέον δεν είναι φοιτητές. Έχουμε να κάνουμε μια κουρασμένη, κλεισμένη κοινωνία. Έκπληκτη, φοβισμένη, με αγωνίες ζωής, με οικονομικά προβλήματα, με μέλλον που πολλές φορές δεν φαίνεται καθαρό. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Αντί να ψάχνουμε για κομματικές νίκες, λοιπόν, μπροστά σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη και κατηγορίες που δεν αντέχουν, ας δούμε πώς μπορούμε να βγούμε πιο γρήγορα, με λιγότερες απώλειες και σε ζωές και σε οικονομικές απώλειες για τους πιο αδύναμους. Είμαστε μια χούφτα 10 εκατομμύρια ψυχές, έχουμε ιστορικά πετύχει πολλά, έχουμε τώρα μια ευκαιρία να διορθώνουμε κάθε μέρα και τα λάθη μας και να διορθώσουμε υστερήσεις δεκαετιών και κυρίως της τελευταίας δεκαετίας. Ας σταθούμε λοιπόν με αυτά και σε αυτά. Αυτά που έχουμε να κάνουμε για να ορθοποδήσουμε είναι πολλά. Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε και παραμύθια με δράκους αστυνομικούς και καταστολές και βασανιστήρια. Κύριε Υπουργέ, μια και θέλατε το προσωπικό στοιχείο που δεν ισχύει, γιατί πολιτικά μιλάμε, ξύλο φάγαμε και από το 1974 μέχρι το 1977, δεν λέω για τη Χούντα, ξύλο φάγαμε και από το Πασόκ, τόνους χημικά μας ρίξατε, εκεί ήσασταν υπουργός, στη διαμαρτυρία για τον Κλίντον, 3,5 τόνους χημικά. Ξύλο φάγαμε, και ο κόσμος δηλαδή, λέω, και με τις κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Τι πάει να πει, μας θυμάται? Και λέτε ότι εμείς είμαστε αλλιώς. Γι' αυτό μας ρίξατε στο Πολυτεχνείο μου. Μας χτυπήσατε κανονικά. Γι' αυτό ρίξατε χημικά και στο γραμματέα του κομματός μας. Γι' αυτό προπυλακίστηκε και χτυπήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Τι μας λέτε? Γι' αυτό φέρατε τον, όταν φεύγαμε, μας ρίξατε τα χημικά. Όταν συμφωνήσαμε και λέμε φεύγουμε, κάναμε συμβολική διαμαρτυρία, μας ρίξατε τα χημικά και τον Έαντα που σας τον χωρεί με την ευγενική χορηγία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που σκοπεύετε να το προχωρήσετε. Επομένως, δεν θα κάνουμε μέτρο σύγκρισης. Κάθε εποχή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όμως, η πολιτική της καταστολής των λαϊκών αγώνων με πολλές μορφές και με τη βία είναι διαχρονική και είναι λογική. Είναι συνυφασμένη με το σύστημα που υπηρετείται. Όταν υπάρχει αντιλαϊκή πολιτική, υπάρχει και διαμαρτυρία. Και όταν δεν μπορείτε να την αποφύγετε, προσπαθείτε να τρομοκρατήσετε. Και δεν μιλάω μόνο για εσάς, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις. Άρρωστε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτά που γράφεται στην λευκή δίβλο που είναι μαύρη και που είναι copy-paste, φωτοτυπία δηλαδή, της γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Τι λέτε? Ότι οι κίνδυνοι που υπάρχουν για την ασφάλεια είναι η αύξηση των κοινωνικών εντάσεων, η αύξηση των διεκδικήσεων, ο ριζοσπαστισμός. Αλήθεια. Τι νομίζετε? Ότι θα υπάρχει βαρβαρότητα, ότι το 1% και το 10% θα έχει το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ και οι λαοί θα κάθονται και θα κοιτάνε? Δεν θα διαμαρτυρηθούν, υπάρχουν ασυμφιλίωτες κοινωνικές αντιθέσεις. Και για να σας θυμίσω, αν κάποτε ήσασταν αλλιώς, δεν λέω για εσάς μόνο, αλλά και για άλλους,
ότι η ιστορία των κοινωνιών είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων, που έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Εκτός και αν ο καπιταλισμός έκανε αταξική κοινωνία και έλυσε όλα τα προβλήματα. Επομένως, γι' αυτό λέμε ότι κλιμακώνεται και η βία. Και μέσα στις συνθήκες πανδημίας. Και θα σας ξαναπώ πάλι που δεν απαντάει κανένας. Γιατί η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε ένα λαό που τον έκλεισε μέσα και που πειθάρχησε να μην περάσει σοβαρά και μεγάλα νομοσχέδια. Το αντίθετο έκανε. Και το ξέρουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Τώρα για τα υπόλοιπα. Που δεν πρέπει να απαντήσω. Βάλετε μια σειρά ερωτήματα. Για τα μπλοκάκια με τα πρόστιμα. Που έκοψε πόσα, δεν ξέρω. Πόσα πρόστιμα κόψε τις επιχειρήσεις, έχετε στοιχεία? Μια και λέτε ότι κάνατε 72.000 ελέγχους. Και σε ποιες, πέστε μας. Εκεί που ήταν τα κρούσματα κλπ. Πόσα πρόστιμα έκοψαν και άλλο οι έλεγχοι. Έγιναν έλεγχοι, αλλά τι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Εκεί είναι το άβατο της επιχειρηματικότητας. Εδώ πεθαίνει ο κόσμος και δεν επιτάσσεται τις ιδιωτικές κλινικές. Έχει άδειες μεθ, περιμένουν να πεθάνουν ή να μπουν, να διάσει μια κλίνη και εσείς δεν επιτάσσετε τις κλινικές του. Το λέμε στην αρχή. Τώρα λέμε, όχι γενικά, για το πώς χειριστήκατε. Τώρα για τα υπόλοιπα. Και αστυνομικοί φυσικά δεν έχουν παρανάσα. Τους έχετε ξεπατώσει. Τους αναθέσατε να πάνε να κόβουν πρόστιμα σε έναν που βγαίνει βόλτα. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι παράνομοι. Αλλά δεν αντέχει κιόλας ο κόσμος άλλο. Πάει ο άλλος στο πάρκο και έρχεται και το μετράει αν είναι 2 ή 3 μέτρα ορισμένοι. Τους δίνετε υπερορίες στους αστυνομικούς. Γιατί όλοι, όχι, σχεδόν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαμαρτύρουν και εμείς έχουν καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις για τα προβλήματα των αστυνομικών. Για τη Νέα Σμύρνη και τις μειοψηφίες. Ακούστε κύριε Χρυσοχοίδη και οι υπόλοιποι. Για να συνεννοούμαστε. Εδώ το παιχνίδι είναι στημένο. Όχι τώρα, πολλά χρόνια. Και είναι στημένο. Γιατί υπάρχουν και κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί. Κάθε φορά τα επεισόδια έτσι προκαλούνται. Υπάρχουν οι χούλιγκανς. Σας ξαναλέω. Δεν ήξερε η αστυνομία ότι συγκεντρώνονται από παντού και ότι στέλνει μηνύματα. Το ξέρε. Τι έκανε? Τίποτα. Τους άφησε να έρθουν εκεί. Αντί να πάει εκεί, κυνηγάει για τον κόσμο. Και τα επεισόδια άρχισαν από πριν. Για να μιλάμε και πρακτικά. Τα ίδια γίνονται συνέχεια. Μεγάλη διαδήλωση εδώ, τεράστιες, μεγάλες διαδηλώσεις. Έρχεται μια ομάδα 50 ατόμων που δεν ξέρω αν βγάλουμε τις μάσκες πόσους θα βρούμε σε εντεταλμένη υπηρεσία. Έτσι λέμε και γελάτε γιατί ξέρετε ότι συμβαίνει. Γιατί η αστυνομία και εκεί έχει δικούς της και έχει και στους διάφορους χούλιγκαν. Σας λέμε λοιπόν για να παραδείγματος χάρη. Τι ζητάνε οι φοιτητές? Να είναι φοιτητές. Ζητάνε να ανοίξει το πανεπιστήμιο. Και ο Πρίτανης καλεί τα μάτια. Και δεν λέω για μερικούς που κάνουν καταλήψεις. Γιατί ξέρετε ότι σε αυτά είμαστε αντίθετοι, είμαστε υπέρ της μαζικής πάλης και όχι των συμβολικές μπορεί να υπάρχουν. Ζητάνε να γίνουν φοιτητές, άρχισαν και κάνουν μαθήματα μόνοι τους. Με συμφοιτητές των μεγαλύτερων τάξεων και δεν ξέρω αν συμμετέχουν και καθηγητές. Και εσείς τους απαντάτε. Με εκείνη την επιχείρηση ανακοινώνουν ότι φεύγουν από την κατάληψη και εσείς οργανώνετε μια αστυνομική επιχείρηση, ελικόπτερα, αυτοκίνητα κλπ. Για 10 άτομα. Και δημιουργείται μια κατάσταση αφόρητη και απαντάει φυσικά και ο υπόλοιπος ο κόσμος. Επομένως, σας λέμε ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Το γνωρίζουμε. Παρακαλώ. Το γνωρίζουμε. Ωστόσο όμως, δεν πρόκειται να υποταχθεί ο λαός. Ούτε πρόκειται να φοβηθεί όσο νομίζουν ορισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν σταματήστε, σας ξαναείπαμε τρεις προτάσεις, σταματήστε, τουλάχιστον πάρτε κάποια μέτρα και δεύτερον θα κάνω και ένα μικρό σχόλιο. Θα δούμε και τα αποτελέσματα των ΕΔΕ, θα πούμε και των ανακρίσεων. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι οι περισσότεροι βγαίνουν και κατηγόροι, όχι κατηγορούμενοι. Θα είμαι πολύ σύντομος. Στον κόσμο δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει αστυνομία. Ακούτε γύρω μας τι συμβαίνει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τα μέσα καταστολής. Δεν θα σας κουράσω απαριθμώντας τι γίνεται σε κάθε χώρα. Έχουμε τα λιγότερα και τα πιο ήπια μέσα καταστολής στην Ευρώπη.
τα λιγότερα. Ούτε λαστιχένιες σφαίρες, ούτε σπρέι, ούτε άλογα, ούτε χειροβοβίδες, ούτε καουτσούκ, ούτε αστυνομικούς σκύλους, απολύτως τίποτα. Έχουμε στη διάρκεια της πανδημίας τα λιγότερα επεισόδια στην Ευρώπη, τη λιγότερη καταστολή και ελάχιστα γεγονότα αστυνομικής αυθαιρεσίας. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ισπανία, προχθές ακόμα και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Παντού οι διαδηλώσεις κατά του εμβολιασμού ή της μάσκας είναι βίαιες, συνήθως ακροδεξιές, οι τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών σε δεκάδες. Ας πάψουμε λοιπόν για μικρούς λόγους να βάζουμε μεγάλες τρικλοποδιές μόνοι μας στη φήμη της χώρας όταν μάλιστα πλησιάζει και το καλοκαίρι και η τουριστική περίοδος. Θα το ξαναπώ όμως με έναν αριθμό, κύριε Παφίλη. 632 διαδηλώσεις. Οι μισές για τον Κουφοντίνα, πανελλαδικά, μέσα στην έξαρση της πανδημίας. Κάποιοι... Κάποιοι... Σωστά. Σωστά. Επειδή δεν ήταν μέσα. Σωστά. Εκεί. Σωστά. 632 δηλών, λοιπόν διαδηλώσεις, οι μισές για τον Κουφοντίνα. Κάποιοι τις αγκάλιασαν, όπως ξέρετε, όχι εσείς. Τις ονόμασαν κίνημα και λαϊκούς αγώνες. Αυτό νομίζω ότι είναι ανευθυνότητα. Πολιτική ανευθυνότητα. Και είναι ιερόσιλο να μπερδεύεις το κίνημα και τους λαϊκούς αγώνες με το μίσος ενός λούμπεν αριστερού τραμπισμού που σηκώνει κεφάλι και ενθαρρύνεται από κάποιους. Θα τελειώσουμε μια αναφορά στους νέους. Γιατί οι νέοι είναι στις διαδηλώσεις, οι νέοι είναι στις καταλήψεις, οι νέοι συγκρούονται. Λοιπόν, πιστεύω πως δεν είναι καύσιμο διαμαρτυρίας, δεν είναι κρέας για τα κανόνια της πολιτικής αντιπαράθεσης οι νέοι. Κάθε φορά που υπάρχουν συγκρούσεις με νέους, πάμε δύο βήματα πίσω. Οι νέοι υφίστανται την πανδημία, ενώ νοσούν λιγότερο από όλους, υπέστησαν την κρίση, την οικονομική που τους έστειλε στο εξωτερικό και τους υπόλοιπους τους στερεί ένα στέρεο μέλλον. Οι διαγενειακές αντιθέσεις και ανισότητες ήταν έντονες και έγιναν πολύ μεγαλύτερες. Η δική τους προτεραιότητα είναι δικαιοσύνη, δικαιώματα και περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει και δικό μας, να γίνει και δική μας απέτηση. Τους χρειαζόμαστε για να χτίσουν μια νέα Ελλάδα και το μέλλον τους. Για να δημιουργήσουν, για να ξεχωρίσουν. Μερικοί νέοι, όχι μόνο φοιτητές, έχουν χάσει την πίστη τους στην πολιτεία, οδηγούνται πολλές φορές σε ακραίες αντιδημοκρατικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Βρίσκουν καταφύγιο στην άρνηση και χτίζουν ταυτότητα στην ευθερεσία. Τα γήπεδα, οι συμπάθειες στην τρομοκρατία, οι βίαιες ομάδες, ορισμένες φορές και στα πανεπιστήμια, είναι μάρτυρες αυτής της κατάστασης. Δεν μπορούμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να τους αφήσουμε ελεύθερους να παρανομούν. Απευθύνω έκκληση στους γονείς, στους δασκάλους και στους ίδιους τους νέους. Να μην αφήσουμε τη βία, το φανατισμό, την πόλωση, το μίσος να κυριαρχήσουν. Είσαστε μέρος οι νέοι από το μέλλον μας. Δεν είμαστε οι εχθροί σας. Η αστυνομία, η πολιτεία δεν είναι ο δράκος κανενός παραμυθιού. Οι αστυνομικοί είναι νέοι στην ηλικία σας που εργάζονται επικίνδυνα με πολύ περιορισμένα έσοδα και φοράνε στολή. Αστυνομικός άσκησε άσκοπα καταδικαστέα βία την Κυριακή. Αστυνομικός κόντεψε να πεθάνει δύο μέρες αργότερα στα επεισόδια, μετά τα επεισόδια. Η ζωή και η δημοκρατία δεν έχουν αδιέξοδα. Πασχίζουμε ίσως με λάθη, με ατέλειες, αλλά πασχίζουμε για καλύτερες συνθήκες, λιγότερη βία, καλύτερη ζωή. Κανένα περιθώριο δεν σας αξίζει. Δεν σας θέλουμε εκεί. Ελάτε πίσω και μέσα στη ζωή. Η δημοκρατία δίνει πάντα και συνέχεια ευκαιρίες για καλύτερη ζωή. Η δημοκρατία, όπως ξέρετε, είναι το πολίτευμα της ελπίδας. Σύντομα θα τελειώσει η πανδημία και μαζί της θα τελειώσει και ακόμη μια διαγενειακή ανισότητα σε βάρος των νέων. Εύχομαι μαζί της να τελειώσει και η ανομία, η παραβατικότητα που πολλές φορές θολώνει τη σκέψη μας. Ευχαριστώ πολύ.